το ταλαντό. Σχίζει ρυθμικά τη σιωπή της νυχτάς. Και ενώ πληθαίνουν τα κεριά, το φέγγος του καθολικού, εσύ δυστυχισμένε μου κοιμάσαι. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Αύριο είναι Κυριακή σήμερα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής αλλά και συγκινημένος στην απόψινή εκπομπή, γιατί θα παρουσιάσω την ζωή και το έργο του Λυκούργου του Αγγελόπουλου, του αείμνηστου πρωτοψάλτη, ιδρυτή και διευθυντή της Ελληνικής Βυζαντινής Χοροδίας, έναν άνθρωπο ο οποίος αφιέρωσε πραγματικά ολόκληρη τη ζωή στην βυζαντινή μουσική. Έφερε αλλαγές, έφερε αυτόν τον καινούριο τρόπο γνωστό στα πέρατα της Οικουμένης πια, ίδρυσε την Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία με εκατοντάδες εκδηλώσεις ανά τον κόσμο. Είχα την ευκαιρία από το 1978 σχεδόν να το γνωρίζω μέχρι πέρυσι που μας έφυγε. Μαθήτευσα πολύ λίγο κοντά του και έψαλα λιγότερο ακόμα αν θέλετε στην χοροδία. Αλλά αυτή η φιλία και η αγάπη που μας ένωνε όλα αυτά τα χρόνια θα μείνει ζωντανά χαραγμένη στην καρδιά και στη μνήμη μου. Είχα την ευκαιρία να τον φιλοξενήσουμε εδώ στα στούντιο του Hellenic TV. Ήρθε και μας έψαλε στα εγγένεια της Εκκλησίας μου, των Αγίων Αποστόλων το 2000. Επανήλθε αρκετές φορές με διάφορες εκδηλώσεις εδώ στο Λονδίνο. Πρώτα απ' όλα συμμετείχε σε πολλά φεστιβάλ μουσικής, παρουσιάζοντας εδώ στο αγγλικό κοινό την βυζαντινή μουσική, την τέχνη τη δική μας, του Άδιν και Ψάλιν. Κάναμε εξετάσεις στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, αλλά όμως ο λόγος σήμερα στους συνεργάτες του, σε αυτούς που του κάνουν αυτό το μνημόσυνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αναστάσιο Μεντάκη, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, για αυτή την ωραιότατη εκπομπή «Εν ωρία εν δράση», από εκεί είναι παρμένο το υλικό μας. Θα ακούσουμε τον ίδιο να προλογεί, αλλά κυρίως τον πατέρα Θωμά Χρυσικό, που ήταν και ο ιερατικός προϊστάμενος και είναι ακόμα στην Αγία Ειρήνη Αιώλου, όπου τις τελευταίες δεκαετίες ο Λυκούργος ο Αγγελόπουλος έψαλε εκεί τόσο με την ελληνική βυζαντινή χοροδία, αλλά και μέρη του χορού σε αγρυπνίες και σε όλες τις ακολουθίες. Ας δούμε το πρώτο μέρος αφιέρωμα στην ζωή και το έργο του Λυκούργου Αγγελόπουλου. Συνολόγητοι πατέρες, φίλες και φίλοι, η ενορία της Ευαγγελίστριας Πειραιός, στο πλαίσιο του τριμήνου προγράμματος Ενορία εν δράση, αποφάσισε σήμερα να τιμήσει τη σημαντικότερη μορφή της βυζαντινής μουσικής και μεγάλο δάσκαλο, τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και ιδρυτή της Ελληνικής Βυζαντινής Χοροδίας, Λυκούργο Αγγελόπουλο. Όλοι τον ξέραμε, φίλος και αγαπητός στην ενορία μας. Λάμπρινε το αναλόγιο με την παρουσία του στα πανηγύρια μας. Υπήρξε και προσωπικός φίλος του αείμνηστου δικού μας Παπαμαρίνου. Στη σημερινή μας εκδήλωση κλήθηκαν και μας τιμούν με την παρουσία τους ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Θωμάς Χρυσικός, προστάμενος του Ειρήναου Αγίας Ειρήνης Αιώλου, και ο εντιμολογιότατος νομικός κ. Ανδρέας Χρόνης, μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Βυζαντινής Χοροδίας. Εδώ θα μου επιτρέψετε να καταθέσω δύο λόγια από καρδιάς για τον άνθρωπο και δάσκαλό μου αείμνηστο Λυκούργο Αγγελόπουλο. Υπήρξε για μένα δάσκαλος, συνεργάτης, φίλος και πατέρας μου. Η σχέση μου μαζί του ξεκίνησε πριν από 32 χρόνια όταν τελείωσα την Αθωνιάδα. Με επηρέασε ως άνθρωπο και ως μουσικό. Η προσωπικότητά του δεν άφηνε κανέναν ανεπηρέαστο. Βίωναμε όλοι όσοι ήμασταν κοντά του το μεγαλείο των γνώσεών του και οι παρατηρήσεις και οι συμβουλές του τύχαιναν τον απόλυτο σεβασμό μου.
Δεν θέλω όμως να επεκταθώ περισσότερο, θα μπορούσα να σας μιλάω για τέλειωτες ώρες για το δάσκαλο και πατέρα μου. Δίνω το λόγο για να μας πούνε ειδικότερα και περισσότερα για τον αέμνηστο άρχοντα, ο πατέρας Θωμάς Χρυσικός, ο οποίος τον έζησε επί σειρά ετών ως πρωτοψάλτης στην Αγία Ειρήνη. Πατέρα Θωμά, έχετε το λόγο. Φοβούμαι ότι θα σας ταλαιπωρήσω απόψε. Και ζητώ εκ προημίου συγγνώμη γι' αυτό. Διότι, όπως έλεγαν ο πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ωκεανός ισκοτήλην ουχωρεί. Σε ένα ποτηράκι δεν μπορεί να χωρέσει ο ωκεανός. Εξάλλου, δεν διεκδικώ αντικειμενικότητα, γιατί δεν είμαι επιστήμων μουσικολόγος. Και δεν έχω επάρκεια αυτού του επίπεδου και κυρίως δεν θα τολμούσα. Και αν είχα ακόμα τη δυνατότητα να αποτιμήσω τον ογκόλιθο, το σταθμό της εκκλησιαστικής μουσικής και της εκκλησιαστικής ζωής. Εκείνο που θα τολμήσω απόψε είναι να μοιραστώ μαζί σας σπαράγματα και μόνο προβληματισμών και διακριτικής προσέγγισης ερωτημάτων που γέννησε η παρουσία του Μακαριστού Λυκούργου και η συνοδοιπορία δύο περίπου δεκαετιών με αναζήτηση και με αγάπη, με κοινή έγνοια για πράγματα που μας ξεπερνούν, που δεν τολμούμε να αντιμετωπίσουμε με ελαφρότητα και τυπικότητα και που τελικά μας σώζουν. Μόνο τη δική μου ματιά έχω να προσφέρω, της ελάχιστης εμβέλειας ματιά, για το λυκούργο, το συλλειτουργό, το δάσκαλο και για το φίλο, τιμή για μένα και χάρισμα ζωής η φιλία μαζί του. Γνώρισε λοιπόν το λυκούργο στη Λατρεία. Εκείνο ο τόπος που μπορούμε να αποθέσουμε τα πολυτιμότερα πράγματα της ζωής μας. Εκεί κάθε στιγμή μας γίνεται στιγμή της Βασιλείας του Θεού. Εκεί οι δεσμοί μας γίνονται θησαυρός. Γιατί τους διαποτίζει το Πανάγιο Πνεύμα και δεν φθύρονται από τον επερχόμενο θάνατο. Εκεί ό,τι κάνουμε δεν απειλείται από τον τεμαχισμό της σκοπιμότητας, αρκεί να κατατίθεται προς δόξαν Θεού, απαλλαγμένο από ιδιοτέλειες. Σε αυτόν τον τόπο γνώρισα τον λυκούργο και δεν μπορώ να τον δω έξω από αυτόν. Προτιμώ να τον κρατήσω μέσα μου έτσι, στη μνήμη της Αγίας Αναφοράς, στον τόπο της μέχρις εκδαπανήσεως υμνοδίας του, στον τόπο που η φωνή του έγινε προσευχητική φωνή πλήθους ανθρώπων, να τον προφυλάξω από κάθε ενόθευση, από τις επιμέρους καλλιτεχνικές σμικρίνσεις, να παραμείνει στη μνήμη μου δάσκαλος, μάστορας, οργανικά συνδεδεμένος με τη μήτρα που τον γέννησε, την Εκκλησία του Χριστού και τίποτα άλλο. Ανακάλυπτα μαζί του ότι πίσω από κάθε τι μέσα στον χώρο της λατρείας υπάρχει ένας μείζον θεολογικός λόγος που αφορά όλη μας τη ζωή και το Χριστό. Είναι λοιπόν η προσωπικότητα που μου υποχρεώνει να αναφερθώ σε ερωτήματα δημιουργικής στάσης απέναντι στη λατρεία που τα δημιούργησε η παρουσία του και ο λυκούργος θεωρώ ότι είναι μοναδική περίπτωση ανθρώπου που μπορούσε να προκαλέσει τα τεράστια ερωτήματα μέσα στο χώρο της λατρείας στη σύζευξή της με την επιστήμη και τη μουσική καλλιέργεια που εκείνη προτείνει. Αισθάνομαι ευλογημένος γιατί με την χαρισματική παρουσία του διαπίστωνα ότι η λατρεία είναι γεύση αδιάπτωτης χαράς αν της επιτρέψεις να σε πάει εκεί που ξέρει εκείνη, αν δεν διακόπτεις εσκεμμένα την πορεία της. Ο λυκούργος ήταν άνθρωπος κοινός όπως όλοι μας, όμως εμποτισμένος με πράγματα συνήθιστα. Πολύ νωρίς ανακάλυψε ότι ο ήχος της εκκλησίας δεν ήταν ένα ακόμα μουσικό άκουσμα του κόσμου,
αλλά ο ήχος της βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Επίσης, ο εκκλησιαστικός ρυθμός δεν συνιστά απλώς μια ακόμα τεχνική ανακάλυψη της ρυθμοποιίας, αλλά είναι ο βηματισμός που προσφέρθηκε στο μυστήριο της σωτηρίας για να γίνει η σωτηρία συνοδοιπόρος της καθημερινότητάς μας. Κατάλαβε δηλαδή από νωρίς ο Λυκούργος ότι αυτό που συνέβη με τη σάρκωση του Θεού στη μήτρα της Θεοτόκου και κατεκάλυψε με την πρόσληψή του όλα τα ανθρώπινα χωρίς το επαχθές και επίκτητο της αμαρτίας, διαχύθηκε και στην τέχνη της μουσικής, την κορυφαία των τεχνών, για να σαρκωθεί η σωτηρία ως μυσταγωγία τόνων, ρυθμών, αναβάσεων και καταβάσεων, στα ποικίλματα, στο κατανυκτικό χρώμα, στο παθητικό μέλος, στη χαρμονή των διατόνων, στον ηρωισμό του βαριτόνου, στο λιγυρό της φθοράς, στις επανθήσεις της χρώας, στη φωτάβγεια του παλατινού μέλους. Στο πρόσωπο του Λυκούργου η Εκκλησία έβρισκε το φιλόσοφο της μουσικής της, να κηρύττει με την αρμονία των ηχοδομών του την πρόσληψη προς τη σωτηρία του πολύπτυχου πάθους των ανθρώπων με την αποκάλυψη του μέλους της θεολογίας. Ο ήχος της νότιας πύλης της Αγίας Ειρήνης έμοιαζε με απήχημα όταν εκείνη άνοιγε για να εισέλθει εν σεμνότητη ο πρωτοψάλτης. Να περιβληθεί το μέλλον, να καλυφθεί με την τιμή του αρχοντικίου της Μεγάλης Εκκλησίας, να λάβει καιρόν ασπαζόμενος τη δεξιά του λειτουργού, να χαμογελάσει συγκρατημένα, να υποκληθεί εν σιωπή και να απέλθει για να ιερουργήσει τα της αρχαγγελικής δοξολογίας, τηρώντας τον τόπο της επί της γης. Το αναλόγιο ως άλλο άρμα πυρός υποδέχονταν το μαΐστορα, εναγκαλίζονταν τον ιερουργό, διακονούσε τα της ψαλτικής ιεροπρεπίας, όταν ο άρχον κατήρχετο και ανήρχετο κατατάξιν, τηρών την αέναο κίνηση και εικονίζουν μυστικώς τα υπτάμενα πέριξ του θυσιαστηρίου, προσφέροντας παιδαγωγική υπόδειξη προς το λαό τον καθήμενο και ανιστάμενο. Καταβασίες, κάθοδος. Τιμιωτέρα, κάθοδος. Δοξολογία, κάθοδος. Καλυπτόμενος και αποκαλυπτόμενος, όπως εκείνος ήξερε. Πράγματα αρχαίας παραδόσεως που συναντούμε ακόμα είτε σε μονές που ξέρουν, είτε στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό. Μήπως αυτό δεν είναι το αναλόγιο για τον καθένα που τολμά να προσφέρει ένυλα χείλη δοξολογίας στον αενάος υπαγγέλων δοξολογούμενο κύριο Σαββαώθ? Και τα πάντα άρχιζαν με τη μαστοριά της σεμνότητας του μουσικού τόνου. Ο Λυκούργος είχε στήσιμο φωνής που σπανίως συναντά κανείς. Όμως ήξερε ότι το μέγα κέρδος της εκκλησιαστικής μουσικής δεν έγκυται στη φωνητική οξύτητα, αλλά στη φωνητική ανακούφιση με την οποία ο ψάλτης αγκαλιάζει το λαό και του προσφέρει προσευχητικό έρισμα για να εισδύσει στα ενδότερα των νοημάτων της λατρείας. Ήταν ο έμπειρος γνώστης ότι ψάλτης είναι μόνο ο μετέχων και συμπροσευχόμενος, όχι ο απόμακρος καλλιτέχνης. Αυτή η διαρκής κρυφή πάλι στην ψυχή του ψάλτη, να φανεί ο καλλιτέχνης ως κατακτητής της ακοής ή ο κατανήσων καρδίας, να κερδιθεί η ατομική προβολή ή η προσευχητική ανατένιση, να βομβαρδίζεται ο λαός με ακροβασίες φωνητικών υπεραναβάσεων
ή να υποταχθεί το χάρισμα στη διακονία της λατρείας. Να μην μεταβληθεί η θεία ευχαριστία από λειτουργία, δηλαδή λαού έργων, σε ψαλτουργία, δηλαδή έργο δεξιοτεχνίας. Να μην γίνει αυτό. Ο Λυκούργος ήξερε ότι το μέλος είναι η επίβαση της θεολογίας και προϋποθέτει αυστηρά άμβλυνση της απέτησης της ακοής για αισθητική μόνο απόλαυση. Σύνους και μάλλον μορφάζων και υπομειδιών άκουγε φωνητικές οξύτητες και μουσικές επιτιδεύσεις συμψαλόντων του. Αλλά για να πούμε την αλήθεια, πρέπει να είναι βαθύτατα συνειδητοποιημένος ο ψάλτης για να μην εκτραπεί όταν ακούει εμάς τους κληρικούς να κραυγάζουμε και να τραγουδάμε είτε ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, είτε επί του Άμβωνος, είτε ακόμα και επί του Επισκοπικού Θρόνου. Κι αν ο μουσικός τόνος ήταν η αρχή, εκείνο που κυριολεκτικά μετέδιδε ρίγος ήταν για τον Λυκούργο η διεύθυνση του χώρου. Είναι μια διδαχή που μάλλον την πήρε μαζί του. Βλέπω πολλούς να διευθύνουν χορούς, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι μου θυμίζουν τους παλιούς ξυλοκόπους του χωριού μου. Εκείνος κρατούσε μάλλον στα χέρια του την αρχαία έννοια της χειρονομίας, όπου η κάθε κίνηση σχεδόν περιέκλειε, σχημάτιζε και απεκάλυπτε ολόκληρες μουσικές φράσεις, άρπαζε τις φωνές απ' τα χείλη και τις έκανε ανθοδέσμη ηκεσίας. Είχες εμπιστοσύνη ότι δεν θα ξεφύγει τίποτα, ακουμπούσες στον ιδότα την χειρονομία. Είχες διαρκώς την εντύπωση ότι ο ήχος έβγαινε από τα χέρια του, διέγραφε τα όρια του ψαλτικού ύφους. Όσες φορές προσπάθησα να τον ρωτήσω πού τα βρήκες αυτά, ποιος σου τα άμαθε, πιστέψε με, θα το έχουν παρατηρήσει και οι επιστήθειες συνεργάτες του. Τα μάτια του βούρκωναν και περιέπλεκε το λόγο για να μην δώσει σαφή απάντηση. Ίσως όταν ξαναβρεθούμε. Με την καινούργια γνώση που τώρα έχει, θα μας διευθύνει όλους στον καθαρό ήχο των εορταζόντων. Γνώριζε τον Έλληνα λόγο. Δεν πρόδωσε ποτέ τη γλώσσα της λατρείας. Ήξερε ότι αυτή η γλώσσα που διεικόνισε το Ευαγγέλιο και τη θεολογία είναι η σάρκα της Εκκλησίας και μας στηρίζει ακόμα ό,τι μας απέμεινε. Μαθήτευσε στην έκφρασή της και στην εκφορά της. Όχι ως τρέχουσα κοσμική απαγγελία με τις επικαθήσεις των προσκέρων συναισθημάτων, αλλά με την ενδόμηχη αυστηρότητα των υπαρξιακών δονήσεων που προκαλούν τα νοήματα, με τρόπο αυστηρό και γενναίο. Ήξερε να προφέρει σωστά τα διπλά σύμφωνα, τις διφθόγκους, τους διπλούς τονισμούς, τα εγκλητικά, τα πάθη των φωνιέντων και τόσα άλλα. Δίδασκε τους μαθητές του το νόημα των κειμένων και κατόπιν το μουσικό τονισμό. Αυτό προϋποθέτει τριβή, μεράκι, την πρακτική του αναλογίου. Τον έβλεπα σε όρθρους, σε μεγάλα απόδειπνα ή και στο μεγάλο κανόνα να παρακολουθεί σύνους και να επεμβαίνει όταν ένιωθε ότι το λάθος μπορεί να γίνει συνήθεια και το άκουσμα της συνήθειας μπορεί να καταστρέψει το λόγο. Μου λέγε πώς φαίνεται η απουσία της αρχαίας γλώσσας από τα σχολεία. Ήταν φορές που αισθάνθηκα ιδιαίτερα ευτυχής, βλέποντας την σολέα της Αγίας Ειρήνης να λειτουργεί ως σχολή των ψαλτών
η αρχαία σκουόλα Καντόρουμ, εξού και το όνομά της Σολέα. Και αυτή η αίσθηση, πιστεύω, με τις μικρές μας δυνάμεις, θα εξακολουθεί να λειτουργεί, ανακαλώντας τον διαρκώς στη μνήμη μας. Άνθρωπος, λοιπόν, υψηλής παιδείας ο Λυκουργός. Έτρεφε απέραντο σεβασμό στο τυπικό της Εκκλησίας, αυτή την τόσο παρεξηγημένη υπόθεση. Κανείς δεν είναι υπέρανο τυπικού. Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης οφείλει να υπακούει στον φορέα του τυπικού, τον Μέγα Εκκλησιάρχη. Δεν είναι ατομική υπόθεση κανενός, ούτε του Παπά, ούτε του Δεσπότη, ούτε του Πατριάρχη. Το τυπικό είναι η τάξη της Εκκλησίας, το βάδισμά της στον κόσμο. Είναι η αναπνοή της, το απήχημα της ουρανίου ιεραρχίας. Ακόμα και τα όρια της οικονομίας του προϊστότος ελέγχονται πότε, πώς και γιατί. Δεν νοείται ψάλτης, καταλαμβάνων αναλόγιο, να μην είναι γνωστός, να μην είναι γνώστης του τυπικού, της λογικής του και της λειτουργίας του. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, φίλε κύριε Παπαζαρή και δάσκαλέ μου, έγινε ο κανονισμός που χρειαζόταν να γίνει για τους ψάλτες και πολύ σωστά. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες πόσα πράγματα μπορεί να χωρέσει ένας κανονισμός αν δεν υπάρχει τριβή με τη ζώσα παράδοση του δασκάλου και ποιος μπορεί να ελέγξει τον ψάλτη αν ο ίδιος δεν είναι φορέας αυτής της παραδόσεως. Η λυγκιώδη μεγέθη που σίγουρα εκφεύγουν από όσα φεκ και να κατασκευάσουμε. Δράμα δραμάτων. Το θέαμα υπομορφήν ψαλιδίου, ξέρετε, η κίνηση των δακτύλων του λειτουργού από ωραία πύλης κόψε, κόψε στον ψάλτη, μάλιστα ψαλιδίου ευμεγέθους, κύροντος αμνούς, τα ξέρετε τα ψαλίδια. Και η άμεσος, άνευ αντιστάσεως ανταπόκριση του ψάλτη, μάλιστα ευχαρίστως εν είδη φασγάνου, κατακόπτοντος τους αυχένας των ψαλωμένων, ήμαρτον κύριε, είναι αμνηστό του κύριε Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Δυστυχώς οι κληρικοί είμαστε οι πρώτοι διδάξαντες στους ψάλτες, εμείς που κληρωθήκαμε από το λαό επί τηρήσει των παραδεδομένων. Ας μην συνεχίσουμε. Ο Λυκούργος ανήρχεται στο αναλόγιο με βαθιά γνώστων τελουμένων, μη παρεκκλίνων ουδέ πελάχιστον. Ήμουν σίγουρος, αναπαυόταν η καρδιά μου, ξέροντας ότι ο δάσκαλος, ο πιστός φύλακας, ο εγγυητής ήταν εκεί. Ενθυμούμε κάποτε, τότε που εξέτεια την ποινή μου στην Αρχιεπισκοπή ως Γενικός Αρχιερατικός, ήρθε ένας ψάλτης πρωτοκλασάτος, γνωστός. Πάνω στην κουβέντα μου λέει, «Πάτερ, προχθές είχε μετάδοση από το ραδιόφωνο της Θείας Λειτουργίας από την Αγία Ειρήνη. Μάλλον θα νομίζω πρέπει να έχει έρθει ο Αρχιεπίσκοπος, αν δεν απατώμε, και είχε μετάδοση. Και ξαφνικά μου λέει, ακούω από το πουθενά να ψέλνουν το σώσον κύριο των λαών σου και μάλιστα σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Τι ήταν αυτό? Πού το γράφει αυτό το τυπικό?» Ηρίστο εν παρόδο ότι δεν ήταν ούτε του Σταυρού ύψωση, ούτε σταυροπροσκυνήσεως. Τι να πεις? Τι να πεις? Ήταν το προκείμενο του Αποστόλου. Σώσον κύριο των λαών σου ησύχων πλάγιων του Δευτέρου. Τι να πεις? Ότι το προκείμενο και το αλληλουάριο είναι η εισαγωγική σταθμή που συνοδεύουν το μέρος της Θείας Λειτουργίας που λέγεται Λειτουργία του Λόγου, του Αποστολικού και του Ευαγγελικού Αναγνώσματος. Ότι αυτά δεν είναι ξεκάρφωτα πράγματα, υπάρχει ακόμα και ευχή για αυτά τα αναγνώσματα. Ότι έτσι δοξολογούμε τον ερχόμενο Κύριο, το Λόγο, που έγινε σάρξ και εσκήνωσε εν ημίν. Που τη στιγμή αυτή και πάλι από τα σάρκινα χείλη μας
εκπορεύεται και διαχέεται στις καρδιές του λαού για να σαρκωθεί στη ζωή μας. Τι να πεις, ότι αυτή η σάρκωση στην καθημερινότητα είναι τα καλά μας έργα. Ξέρετε, όχι τα προτεσταντικά φλιναφήματα των καλών έργων, των αποκομμένων από τη λατρεία και των μετρήσιμων. Αυτό είναι το καλό έργο για μας, η σάρκωση του λόγου στη ζωή μας και σε αυτό το κομβικό σημείο η Εκκλησία πανηγυρίζει και ψάλλει εισαγωγικά με το προκείμενο και στη συνέχεια με το αλληλουάριο και στο τέλος με το δόξαση, Κύριε δόξαση. Αυτό το λένε οι ψάλτες. Γιατί μοιάζει με το τριάδι. Είναι ωραίο. Τι να πεις λοιπόν για το κενό της παιδείας. Προσοχή. Μας μαστίζει. Δεν το λες. Εντάξει, μην το λες. Αλλά τουλάχιστον μάθε. Διάβασε, ρώτα, αλλά μην κατακρίνεις και μάλιστα απορριπτικά τους ειδώτας. Αν έχεις παιδεία. Αν είσαι καλλιτέχνης, συγχωρείσαι. Αν δεν επιμείνουμε, αδελφοί, στους θεολογικούς κόμβους της λατρείας, δεν θα μάθουμε, δεν θα απολαύσουμε, δεν θα κατανοηγούμε. Ο Λυκούργος τα ήξερε αυτά. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μια περιπέτεια ψαλτικοθεολογική που μας ταλαιπωρεί όλους και δεν επεμβαίνει κανείς. Με τον Λυκούργο και τους αδελφούς εκεί στην Αγία Ειρήνη το παλέψαμε αρκετά. Και να θυμηθώ λοιπόν τις ατέλειωτες συζητήσεις που κάναμε με αφορμή τον τρόπο που δυστυχώς ψάλλονται τα λεγόμενα λειτουργικά. Με τη χρήση του ενορδίνου κατά σειράν ήχου των Κυριακών, που καταλήγει στην απόλυτη αυτονόμηση και επιβολή του μέλους πάνω στην καρδιά της λατρείας, στην Αγία Αναφορά, επιφέροντας ανεπίτρεπτη αλλίωση στο ενιαίο διαλογικό κείμενο, στον ένα λόγο της μυσταγωγίας, που ξέρετε όταν λέμε μυσταγωγία για μας τους χριστιανούς, που χρησιμοποιούμε το όρο, δεν είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι «μείω κλείνω τα μάτια». Για μας σημαίνει άλλο. Ότι αυτή την ώρα κλείνω τις προσβάσεις των βιωτικών μεριμνών τώρα. Ο τρόπος λοιπόν εκτέλεσης των λεγόμενων λειτουργικών παρακολουθεί τη μετοχική ανατένιση του λαού. Η ένταση της μελισματικής απόδοσης προκαλεί την εισβολή ενός χρόνου ογκώδους που μακραίνει τις αποκρίσεις του ευχαριστιακού σώματος, διακόπτει τη δυναμική αμεσότητα λειτουργού και πληρώματος, υποτιμά καταφανώς τον κυρίαρχο ευχητικό λόγο της Αγίας Αναφοράς, που προσλαμβάνει σχεδόν ο λόγος αυτός δευτερεύουσα σημασία και συνήθως δυστυχώς αναπέμπεται, αν αναπέμπεται, ο Θεός να φυλάει με ταχύτητα και μυστικοπάθεια. Αποκρύπτεται δηλαδή ο λόγος από την ακοή του λαού, ο οποίος συμμετέχει απαντώντας μόνο σε ανετιολόγητες εκφωνήσεις, θεωρώντας τις ευχές απόκριφες και απόρριτες, δηλαδή την ακοή του ανάξια. Προσέξτε, ανάξια. Την ώρα που αυτός ο λαός σε λίγο θα γίνει σύσσωμος και σύνεμος Χριστού. Ανθρωπολογικό κέριο ερώτημα για τη λατρεία. Κατά συνέπεια, μεταβάλλεται με αυτόν τον τρόπο η καρδιά της λατρείας σε διαγωνισμό μουσικών εκφωνήσεων και αντιφωνήσεων, διαγωνισμό κραυγών πολλάκης, ξέρουν οι ψάλτες τι εννοώ, όπου πέραν των ψαλτών, επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι διαγωνίζονται με κακή χρήση των μικροφώνων να καταστήσουν το ακουστικό τάχα μουσικό πλεονέκτημα, να το κατακτήσουν εναντί αλλήλων, αλλά κυρίως εναντί του μάλλον αμετόχου και διερωτωμένου λαού. Μεταδόσεις ραδιοφώνων θείας λειτουργίας αποδεικνύουν του λόγου το ασφαλές. Μην τα ακούτε, κλείστε το. Στη λειτουργία, όχι στο ραδιόφωνο.
σκανδαλίζεστε έτσι. Σας θέλω σαν παπάς αυτό. Στην άκρη. Πώς θα περιφρουρηθεί η Αγία Αναφορά από τα βάρη αυτών των εντάσεων? Ερωτήματα. Τα παιδέψαμε. Πώς θα αισθανθεί ο λαός ότι ο ψάλτης αυτές τις φοβερές στιγμές γίνεται η χαρισματική συνισταμένη που απαντά με τόνο χαρίσματος φωνητικού, όχι εκ προσώπου του λαού, αλλά ως ο ίδιος ο λαός. Με ένα μόνο τρόπο, βγαλμένο από τη ζώσα παράδοση. Επαναφορά ολική του υπέροχου τρόπου της εμελούς απαγγελίας εις κλητών μέλος, όπως λέγεται, και παρακλητικών ύφος απλούν και ανεπιτίδευτων, όπως έχει διασωθεί σε πολλές μονές εντός και εκτός Αγίου Όρους και όπως έλεγονται και παλιότερα τα λεγόμενα λειτουργικά και έφτασαν μέχρι σημών στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Οι αφηγήσεις του αγαπημένου σε όλους μας κ. Κωνσταντίνου Μαφίδη επ' αυτού είναι λίαν χαρακτηριστικές. Παρά τις έξωθεν δυσκολίες, παρά τους προσωπικούς προβληματισμούς, παρά την έκθεση σε ερωτήματα, επέτρεψε ο Άγιος Θεός να καταστεί δυνατή αυτή η εκτέλεση στο ναό της ταπεινής μας διακονίας, κυρίως οφειλόμενη στην παιδεία και την φιλόσοφο προσωπικότητα του μακαριστού Λυκούργου. Θυμάμαι το γνωστό σε όλους μας μουσικοσυνθέτη μακαριστό κι αυτόν, Μιχάλη Αδάμη, που κάποια στιγμή μας είπε «Δόξα τω Θεώ, απέκτησε επιτέλους η Θεία Λειτουργία αναπνοή και ρυθμό», εννοώντας βεβαίως ότι ο λαός νιώθει και απαντά σε ακουόμενο και μη κρυπτόμενο λόγο. Με πολύ πολύ δυσκολία θα προσπαθήσω να μαζέψω τα πράγματα γιατί ο χρόνος δεν μας παίρνει. Όσα και να πούμε, εξόνυχος τον λέοντα και μόνο έτσι θα είναι καταληπτός. Γιατί αν ο μακαριστός Λυκούργος Αγγελόπουλος, ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, επευλήθη ως προσωπικότητα κύρους και αναφοράς, είτε εκ μέρους των εφρονούντων, είτε εκ μέρους των αφρόνων, είναι γιατί κυρίως εκείνος πέφτει πολύ χαμηλά χωρίς εκείνον το κριτήριο αξιολόγησης του ψάλτη. Ξέρω ότι ο λόγος είναι σκληρός, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω. Πέρασαν γίγαντες χαρίσματος από τα αναλόγια της Εκκλησίας. Πέρασαν ακαταγόνιστοι χαρισματούχοι φωνητικής δεξιότητας. Ο Λυκούργος δεν διεκδίκησε ποτέ την εντύπωση από το προφανές. Σκοπός του ήταν η τέλεση της ιερουργίας του ψάλιν. Ήταν όλος εκεί. Αδιασπάστος ηνωμένος με το άσμα της λατρείας, την έκρηξη της χαράς από τη συντελούμενη σωτηρία. Γι' αυτό, ξέρετε, μπορούσε εύκολα να εκθυριωθεί όταν για χιλιοϊπωμένα πράγματα κάποιο ή κάποια από αυτά τα ευτυχή παιδιά που ήταν γύρω του λοξοδρομούσε από τη συμφωνία του μέλους. Ο θόρυβος το αναλόγιο συνήθισε μας, συνηθέστατος σε μας. Μέσα μου λειτουργούσε πάντα σαν τον ήχο των χαλινών που έσυε ο ηνίοχος προκειμένου να οι καλπάζοντες ήχοι του ενθουσιασμού να ξαναβρούν το δρόμο τους. Γιατί το αναλόγιο του Αγγελόπουλου ενθουσίαζε, υπέβαλε, κατένισε. Ήταν φωνή φυσική, λατρεύουσας κοινότητας. Τα βιβλία του αναλογίου, λειτουργικά και μουσικά, είναι γεμάτα σημειώσεις, μνήμες, τυπικές αναφορές, λιωμένα από το ξεφύλισμα σ' όλες τις σελίδες. Επιτρέψτε μου, Άγιοι Ιεροψάλτες, να θυμίσω, ψάλετε όλοι, ψάλουμε όλοι, την ημέρα της κρίσεως, ότι ανοιγήσονται βίβλοι και πράξεις ελεγχθήσονται. Φοβούμε ότι αυτές εβίβλοι είναι κάθε μέρα στα χέρια μας και μένουν κλειστές. Αυτές θα μας κρίνουν. Καθίσματα που δεν διαβάστηκαν. Πολυέλεοι και κανόνες που δεν ψάλθηκαν.
προκείμενα και αλληλοάρια που δεν διεικόνισαν τον ερχόμενο λόγο, μακαρισμοί που δεν μετέδωσαν το ρίγος στους επελπίδη μακαριζομένους, τα αμήν που εκλάπησαν από το στόμα του προσευχομένου λαού ως αποδοχή των ευχών του λειτουργού και κατάντησαν θλιβερά απηχήματα για το επόμενο μέλος, μέλος ψαλτικής δυσαρμονίας δηλαδή, τα κύριε ελέησον που έχασαν το νόημά τους απορροφημένα στις φωνητικές υπερβολές και έγιναν απέτηση επιτακτική αντί της ταπεινής ηκεσίας, κύριε ελέησον. Τα κοινωνικά που έπεσαν θύματα είτε των εσχάτως απαραδέκτων μοναχικών τάχα τραγουδισμάτων είτε των απείρου κάλους κηρυγμάτων μας. Αυτά και τόσα άλλα θα μας κρίνουν, άγιερο ψάλτες, και σας και μας. Όμως η στόχευση του Λυκούργου ήταν εκεί. Είχε πολύ νωρίς επισημάνει μέσα του τους λόγους της προηγούσης φθοράς της λατρείας και με την ψαλτική ως όχημα επεστράτευσε με την προσωπική του ανησυχία την έρευνα και την επιστήμη ως θεραπενίδες για να αναδείξει ξεχασμένα, να προκαλέσει ενδιαφέρον, να ξυπνήσει συνειδήσεις κυρίως υπευθύνων. Δεν έπαιξε ποτέ με το εύκολο και το αυτονόητο. Δεν επέτρεψε στον εαυτό του να συμβιβαστεί με το λίγο, το ελάχιστο της λατρείας, που ξεχνά ότι η τέλεσή της δεν είναι ούτε τόπος, ούτε τρόπος για την προβολή των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων. Είναι τρόπος και τόπος ανάδειξης των χαρισμάτων, που σημαίνει ταπεινή υποταγή τους στο κατεξοχήν γεγονός της εικόνας της Βασιλείας του Θεού στη ζωή μας. Και μόνο έμεση μπορεί να είναι και να προκύπτει η φανέρωση και η αναγνώριση του δωρήματος, όταν και μόνο όταν διακονεί τον προσευχόμενο λαό. Ο Λυκούργος ήταν για όλους μας κληρικούς και λαϊκούς ό,τι έλεγε ο Σωκράτης για τον εαυτό του. Ο Σωκράτης έλεγε ότι εμένα με έστειλε ο Θεός για να είμαι ο ίστρος, δηλαδή η αλογόμυγα της αγοράς, που ξυπνά τους συμβιβασμένους. Αυτό ήταν η αλογόμυγα, ο ίστρος για το επαναπαυμένο συνάφι τόσο των ομοτέχνων του, όσο και ημών των προϊστώτων της συνάξεως. Για μας όλους που πρέπει να ξυπνήσουμε, να αναρωτηθούμε, να ερευνήσουμε, να μελετήσουμε, να διακονήσουμε θυσιαστικά τα μέγιστα. Ευχαριστώ το Θεό που βρέθηκε στο δρόμο μου. Τότε, εκείνα τα χρόνια στη Μητρόπολη, κάποια στιγμή, ο μακαριστός Σεραφείμ με ρωτάει: «Το σκέφτηκες καλά που θα πας στην Αγία Ειρήνη? Έχεις οικογένεια?» Θεός χωρέστον, ο Σεραφείμ ήταν πατέρας. Του είπα: «Ναι, μακαριότατε, το σκέφτηκα, γιατί εκεί είναι ο Λυκούργος». Και μου απάντησε: «Σαν να έχεις δίκιο, ρε παιδί». Προσωπικά αισθάνομαι ότι με τον Λυκούργο και με τα δημιουργικά ερωτήματα που γέννησε η παρουσία του, θα παραμείνουμε συλλειτουργοί στην πορεία προς τα έσχατα. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, στην απόψινή μας εκπομπή παρακολουθήσαμε ένα πρώτο μέρος από την ζωή και το έργο του Λυκούργου Αγγελόπουλου. Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Η χάρη του Κυρίου μετά πάντων ημών. Και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Κυριακή. Γεια σας. Μαζί δεν γεννήθηκε. Παρακοιμάσαι σε τούτο δω το βράχο όπου δεν έχεις.